Ερωτευτικού παζλ, πολιτισμού και αθλητισμού θα λάβει χώρα στην πόλη του Πύργου στις 12, 13 και 14 Μαΐου. Η αρχή γίνεται την Παρασκευή με τα εγκαίνια της ανθοκομικής έκθεσης στο χώρο του επαρχείου, παρουσία του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κυρίου Αθανασίου, ενώ τα ανθεστήρια 2023 έρχονται να τα απογειώσουν με τη μεγάλη παρέλαση πληρωμάτων και αρμάτων, χορευτικών και με τη μεγάλη συναυλία. Ο λόγος για μια πανηγυρική γιορτή της φύσης. Το τρίμερο όμως ολοκληρώνεται την Κυριακή με τον κορυφαίο θεσμό πλέον του αθλητισμού, το δεύτερο Run Πύργος, με επίκεντρο και αυτό την κεντρική πλατεία. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τις καλές παραδόσεις της πόλης. Μια τέτοια παράδοση ισχυρή, θα έλεγα, στην πόλη του Πύργου ήταν τα ανθεστήρια, γιορτή των λουλουδιών δηλαδή, με παρελάσεις και με άλλα happening στην πλατεία. Με το Δήμο Πύργου, στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Εστίασης, το Πράσινο, την Περιφέρεια, την ΠΕΔ, όλοι μαζί λοιπόν θα καταφέρουμε να βγάλουμε πολύ κόσμο έξω. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, ότι σε 6,5 ώρα θα αρχίσει η παρέλαση με την ανατολική πλευρά. 7,5 ώρα θα βρεθούμε στην πλατεία, όπου θα γίνουν πολλά χορευτικά από διάφορους συλλόγους, μέχρι θα έρθουν σύλλογοι από την Ιθάκη, από την Αρχαία Ολυμπία, από παιδιά σχολείων, από την Πάτρα. Συμμετέχουν πάρα πολλοί σύλλογοι και μετά στις 8,5 ώρα θα έχουμε και μια μεγάλη συναυλία με τον κύριο Νάζη, τον τραγουδιστή, και θα συμμετέχουν και φιλαρμονικές. Δίνουμε έμφαση στον πολιτισμό για άλλη μια φορά και περιμένουμε όλο τον κόσμο αυτό το τρίμερο για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα στην πλατεία του Πύργου. Μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος Πύργου αναβιώνει την μεγάλη γιορτή της Άνοιξης και της Ανθαφορίας και απευθύνει κάλεσμα προς όλους, ώστε τα ανθεστήρια να αποτελέσουν μια συλλογική προσπάθεια όπου κανείς δεν περισσεύει και όλοι είναι καλεσμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Η Δημοτική Αστυνομία πάλι είναι στο πλευρό, η αστυνομία και οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό. Έχουμε συνεννοηθεί με όλους τους συλλόγους, έρχονται, παίρνουν τα λουλούδια που θα στολίσουν τα άρματά τους, που θα συνοδεύσουν και θα κάνουν αυτή τη μεγάλη παρέλαση, η οποία ξεκινάει από την ανατολική πλευρά και θα τελειώσει στην πλατεία του Πύργου. Διάφορες εκδηλώσεις, πολλά γίνονται το τρίμερο αυτό πάνω στον Πύργο. Την γιορτή των ανθεστηρίων διοργανώνει ο Δήμος Πύργου και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού με τη στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Να συμμετέχουμε κι εμείς από μεριά μας στην προσπάθεια του Δήμου, την οποία επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο που δέχτηκε την πρότασή μας να αλλάξει τα ανθεστήρια και να υποστηρίξει και εμάς και να το κάνει Σάββατο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς από πλευράς μας μια νότα στην περιοχή με ανοιχτά καταστήματα και κίνηση. Είναι μια εκδήλωση στα ανθεστήρια τα οποία θα έρθει κόσμο στην περιοχή μας. Πολύ καλή είναι κάθε προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αναδειχθεί η περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ανθεστήρια ήταν μια μεγάλη αρχαία ελληνική αιτήσια εορτή προς τιμήν του Θεού Διονύσου, η οποία τελούνταν στην Αττική και σε πολλές ιωνικές πόλεις.